εσύ επιλέγεις. Από τον ΟΤΕ. Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές είναι κάθε στιγμή κοντά σας. Με ασφάλεια και συνέπεια. Με ένα δίκτυο που σας μεταφέρει σε 73 προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ολυμπιακές Αερογραμμές. Μαζί πετάμε ακόμα πιο ψηλά. Παγωτά Κρικρί, ο στάρ της απόλαυσης, στα κίτρινα ψυγεία. Πρόγραμμα μεταφοράς οφειλών από δάνεια και κάρτες μεταφέρατε στην ΑΤΕ Bank. Με σταθερά χαμηλότερη δόση για να κερδίζετε κάθε μήνα. Συρρυκνώστε τη δόση σας και μεταφέρατε λεφτά στο πορτοφόλι σας. ΑΤΕ Bank, τράπεζα εμπιστοσύνης. Γιατί ντύθηκες έτσι? Έκανα τάμα για να προκριθούμε. Πού? Στον Αγιάντο Ρώσο. Q-Car, η οικονομική καυτοκινητή. Από την Q, το δικό σου δίκτυο. Η καθημερινότητα για τους επαγγελματίες του τουρισμού είναι δύσκολη. Καμιά φορά κολλάει. Κι εγώ είμαστε. Χρειάζεστε κάποιον να σας στηρίζει καθημερινά. Αλφα επιχειρηματικά δάνεια. Επιχειρείς μαζί σου από την Αλφα Bank. Εδώ θες μια ροτόντα, αρχοντικιά. Εδώ θες έναν καθρέφτη, ολόσωμο. Δάμπρε μου, εδώ θες ένα φως. Εδώ θες διαθέσιμο, νέο προσωπικό δάνειο από την Εθνική. Για να έχεις πάντα διαθέσιμα μετρητά, όσα θες, όποτε θες, αν θες. Διαθέσιμο μόνο από την Εθνική. Νήσια κερκυραϊκή παστιτσάδα. Τι θέλει την πυρίτσα της? Αλφα. Παραδοσιακά. Αλφα. Γεύση από την Ελλάδα που αγαπάμε. Έλα τώρα στα OTE Shop και απόκτησε τα πιο προσιτά touchscreen κινητά της αγοράς. LG Cookie και LG Beauty με οθόνη πλήρους αφής και δώρο ηχεία LG για δυνατή μουσική. Δικά σου με σύνδεση Cosmote, κρατώντας το παλιό σου νούμερο. Φυσικά στα OTE Shop. OTE Shop. Έτσι απλά. Ζωντανά από τη Μόσχα, δεύτερος ημιτελικός του 54ου διαγωνισμού του Eurovision και ήρθε η ώρα να δούμε και τα τραγούδια που πηγαίνουν απευθείας τελικό. Μάλιστα, είναι τα τέσσερα τραγούδια από τις τέσσερις χώρες που λέγονται Big Four, που είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία και πηγαίνουν κατευθείαν στον τελικό, συν την νικήτρια την περσινή που είναι η Ρωσία. Και θα δούμε τώρα ένα recap από τα 5-7 τραγούδια, διότι θα είναι η αντίπαλή μας στον τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου και πρέπει όλοι να είστε εκεί για να ψηφίσουμε. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στον τελικό. Et s'il fallait le faire?
Αυτές ήταν και οι πέντε χώρες που θα αντιμετωπίσουμε ως αντιπάλους στον τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου και δεν πρέπει κανείς να το χάσει αυτό το τελικό. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι έτοιμα, Μαθήλδη, απλά περιμένει μόνο να ανακοινωθούν. Ναι, να τους και ο Μίστερ Ιμπίγιου. Ο Σβάντες Τοξέλιους, έτσι, είναι εδώ δίπλα μας, ακριβώς, ο οποίος λέει, όπως και στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που λένε πια τα αποτελέσματα. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος που έρχεται ο κλασικός φάκελος και ανοίγουμε και βρίσκουμε τα αποτελέσματα, αλλά θα γίνει ψηφιακά. Ακριβώς. Virtual, λοιπόν. Έτσι. Να τη λοιπόν και οι 10 φάκελοι. Θα παίξουμε πες, Μαθήλη, τα προγνωστικά μας. Πες τα, να δούμε θα πέσουμε μέσα. Ποια δηλαδή, ό,τι ποιες χώρες πιστεύουμε εμείς ότι θα περάσουν. Πιστεύουμε καλά, για την Ελλάδα δεν το συζητάμε. Νορβηγία. Νορβηγία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν που... Κύπρο, Δανία, Σλοβενία, Κροατία. Η σειρά που τα λέμε δεν είναι... Όχι, η πρώτη χώρα. Έρχεται. Έρχεται η πρώτη χώρα. Να δούμε ποια είναι. Το Αζερβαϊτζάν. Σας το είπαμε. Σας το είπαμε ότι θα είναι μέσα. Και η σειρά που ανακοινώνεται τα αποτελέσματα δεν έχει να κάνει με το ποια χώρα ήρθε πρώτη. Έτσι. Όχι, όχι. Σε κάθε ημιτελικό είναι τυχαίο, διότι τα αποτελέσματα θα τα ανακοινωθούν μετά τον τελικό του Σαββάτου, διότι δεν θέλουν να επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Ναι, να πούμε ότι αυτά τα